Καλημέρα σας. Σαμάχ χέρ. Θα ήθελα και πάλι να καλωσορίσω εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, τον φίλο, συνάδελφο, Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάλκη. أود مرة ثانية أن أرحب بسيادة الدكتور رياض المالكي في الصديق والزميل هنا في أثينا في مبنى وزارة الخارجية. Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια τόσο της κατηδίαν συνάντησης που προηγήθηκε αλλά και στις συνομιλίες που μόλις τελείωσαν να εξετάσουμε από κοινού τις διμερείς σχέσεις, την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Μεσανατολικό, καθώς και τις περιφερειακές προκλήσεις στην άμεση γειτονιά μας και στην ευρύτερη περιοχή. أتيحت لنا الفرصة في اللقاء الذي جمعنا سوية وكذلك في اللقاء الموسع أن نناقش بعض النقاط منها العلاقات الثنائية ومسألة القضية أو إجراءات أو عملية السلام في المنطقة وكذلك المشاكل الإقليمية في منطقتنا وفي المنطقة المجاورة. Επιβεβαιώσαμε τους ισχυρούς και άρρηκτους δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς μας. Ακέντνα αλλά αλλαγάτ ασσαδάκα αλουαθήκα والوطيده التي تربط بين شعبينا και επανέλαβα την πάγια και αταλάντευτη θέση της Ελλάδος υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει σε συνθήκες ασφαλείας και ειρήνης με το Ισραήλ. عبرت عن موقفنا الثابت والدائم عن ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وتعايش مع الدول الأخرى. Εκφράσαμε την βαθύτατη ανησυχία μας για την παρατεταμένη ακινησία στην οποία έχει περιέλθει η ειρηνευτική διαδικασία. عبرنا عن قلقنا العميق بسبب توقف أو التلكؤ الذي أصاب عملية السلام في المنطقة. Ο κύριος Μάλκη με ενημέρωσε για την κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη. الدكتور المالكي أوضح لي وشرح لي عن الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية. Και για τις συνέπειες της επέκτασης των επικισμών για τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. وعن عواقب أو الآثار المترتبة عن الاستيطان الموسع اليومي بالنسبة للشعب والحياة المواطنين بشكل عام. سيمريزوماس تو بروبليماتيزمو. نحن نشاطره هذا التوجه أو هذه المشكلة. بيستيفما كرافاندا أوتي باروسا كاتاستاسي دين إني بروس تو سينفيرون. Ούτε των Ισραηλινών ούτε των Παλαιστινίων και του αναφέρετου δικαιώματός τους να ζουν ειρηνικά στα κράτη τους. وعبرنا عن قناعتنا بأن الحالة أو الأوضاع الحالية لا تخدم لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين الذين من حقهم أن يعيشون في حرية وأمان في دولة مستقلة. Είναι επίσης επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή μας. وهذا أيضا يعتبر أمرا خطرا على أمن وسلام المنطقة. Συζητήσαμε επίσης την προοπτική της Παλαιστινιακής αίτησης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για αναγνώριση ως κράτος μη μέλος. ناقشنا أيضا موضوع تقديم طلب من السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة عضو في الأمم المتحدة. Πάγια θέση μας είναι ότι η επίλυση του Μεσανατολικού είναι εφικτή μονάχα μέσα από διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα του τελικού καθεστώτος. Είναι موقفنا ثابت هو أن يتم حل المشكلة من خلال مفاوضات تشمل جميع المواضيع أو المسائل المعلقة. Με αυτόν τον γνώμονα άλλωστε έχουμε δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσουμε τροποποιήσεις στα σύνορα του 1967 που δεν θα είναι αποτέλεσμα και προϊόν αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών. من خلال هذا المنطلق فقد عبرنا واكدنا باننا سوف لا نعترف بحدود عام الا بحدود عام 1967 والتي ستكون على اساس الموافقه بين الاطراف المعنيه. Η διεθνής νομιμότητα παραμένει αταλάντευτη πηξίδα μας. الشرعيه الدوليه موقفها واضح. Διαβεβαίωσα
τον κύριο Μάλκη ότι θα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία το κείμενο της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης όταν αυτό κατατεθεί και βεβαίως θα τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα. أكدت لسيادة الدكتور المالكي بأننا سندرس وبكل مسؤولية وبكل حسم موضوع تقديم الطلب من السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. Στόχος μας είναι το κάθε βήμα να συμβάλλει στο να φέρει την ειρήνη πλησιέστερα και να συντείνει στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ένα هدفنا هو دائما الشرعيه الدوليه واحترام قرارات الامم المتحده. Επίσης, εκφράσαμε την κοινή μας ανησυχία για την κατάσταση στη Συρία και το παρατεταμένο αιματηρό αδιέξοδο. عبرنا عن قلقنا المشترك بسبب الاوضاع المتأزمه في سوريا. Η Ελλάδα είναι πεπισμένη ότι η λύση πρέπει να δοθεί από τον Συριακό λαό και να ικανοποιεί την απέτησή του για ελευθερία και δημοκρατία χωρίς διακρίσεις. اليونان مقتنعة بأن الحل يجب أن يكون من خلال الشعب السوري وأن تعطى له الفرصة من أجل الحرية والديمقراطية. Είμαστε κάθετα και απόλυτα αντίθετη σε οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε πρόσχημα ξένη επέμβαση που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. نحن بالضد من أي تدخل أجنبي ممكن أن يؤدي إلى عملية اشتعال المنطقة بأسرها. Τέλος, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να σημειώσω. أخيراً أود أن أشير مرة أخرى إلى ما يلي. Ότι η Ελλάδα παραμένει ένας καλός φίλος του Παλαιστινιακού λαού. Η Λιουνάν θα τبقى دولة صديقة لشعب الشعب الفلسطيني. Και φιλοδοξία μας είναι να διαδραματίσουμε έναν επικοδομητικό ρόλο στο να εξευρεθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. واتجاهنا او طموحنا هو أن نجد حلاً بناءً للمشكلة. Η χώρα μας παραμένει ένας σταθερός και σταθεροποιητικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε με πρωτοβουλίες ώστε να προωθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε το Παλαιστινιακό ζήτημα να αποτελέσει κάποτε παρελθόν και οι δύο λαοί, Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι, να ζήσουν αρμονικά σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας. وبالتالي فإن طموحنا هو إيجاد المبادرات التي سندعمها من خلال أيضا قرارات الأمم المتحدة وأن تصبح المشكلة الفلسطينية أمرا في يعني في الماضي أن يتم نسيان هذه المشكلة وأن يعيش الشعب الفلسطيني في سلام وحرية وأن يلعب دوره البناء في المنطقة. Ευχαριστώ τον συνάδελφο και φίλο μου κύριο Υπουργό για την επίσκεψη. أشكر صديقي وزميلي الدكتور المالكي على هذه الزيارة. Με τον οποίο θα συνεχίσουμε να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και στο μέλλον. وسنبقى على اتصال مباشر فيما بيننا في المستقبل. Και να τον παρακαλέσω να μεταφέρει στους συμπατριώτες του Παλαιστίνιου στην αγάπη και την αλληλεγγύη και τη φιλία του ελληνικού λαού. وأرجو من سيادته أن ينقل للشعب الفلسطيني حبنا واعتزازنا والتعبير عن صداقتنا لهم جميعا وشكرا. شكرا جزيلا. حقيقة أنا سعيد جدا في تواجدي في هذا المكان التاريخي الجميل وفي هذه المدينة العاصمة الجميلة أثينا. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό μέρος, σε αυτή την όμορφη πρωτεύουσα την Αθήνα. Ανα σαΐδ جداً أنه سنحت لي هذه الفرصة للقاء مع معالي الوزير وصديق العزيز ديمتريس أبراموبولوس وأركان الوزارة واللقاء معهم والحديث في جو مريح جو صديق وجو مسؤول جدا. إما باربولي خارومينوس بو افريثيكا
και συνομίλησα με τον φίλο μου, με τον αγαπητό φίλο αξιότιμο κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και επίσης με το, όλο το, τα στελέχη του Υπουργείου σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο, οικοδομητικό και ωραίο κλίμα. لقد تناقشنا وتبادلنا وجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم كل من اليونان وفلسطين وتحديدا العلاقات الثنائية وفي كيفية تعزيزها وأكدنا على عمق هذه العلاقات المتينة القوية التاريخية التي لا تتأثر بالزمن بل تتعاظم مع مرور الأيام. Συζητήσαμε και για να δώσουμε επίσης μια έμφαση στις διαπραγματεύσεις με την Ισραηλινή πλευρά, η οποία λόγω της στάσης, της σκληρής στάσης που κράτησε και κρατεί, προκάλεσε την καθυστέρηση και την, όλα αυτά τα προβλήματα στο θέμα των διαπραγματεύσεων. لقد عبرت لصديقي معالي الوزير عن التزامنا المطلق للمفاوضات المباشرة واستعدادنا للعودة إلى المفاوضات وفق مرجعيات الأمم المتحدة المعروفة وهي خارطة الطريق وقرارات الأمم المتحدة بما فيها بيانات الاتحاد الأوروبي عام 2009 و2010. Εξήγησα στον φίλο μου, τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ότι την δεσμευσή μας στο θέμα των διαπραγματεύσεων να ξανα γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να σεβαστούμε τις, όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τις τελευταίες αποφάσεις του 2009 και 2010. نحن مقتنعون أن اليونان كما كانت دائما سوف تقف مع الحق ومع العدالة وفي دعم التوجه الفلسطيني للحصول على حقوقه وفي رؤية حل الدولتين دولة فلسطينية تقام بجوار دولة إسرائيل بحيث تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وفي أمن. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα μας, στο δίκαιο μας, για να δημιουργήσουμε το Παλαιστινιακό ανεξάρτητο κράτος μαζί με το κράτος του Ισραήλ, οι δύο χώρες αυτές να ζουν ανεξάρτητοι και με ειρηνικό τρόπο. ونأمل أن نستمر في المشاورات والتواصل معا سوف نلتقي قريبا خلال عدة أيام في القاهرة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونأمل أن تكون هذه اللقاءات جميعها لقاءات تساعد في اتخاذ القرار المناسب على مستوى الاتحاد الأوروبي لصالح الطلب الفلسطيني في رفع مستوى التمثيل إلى دولة مراقبة في الجمعية العامة. Ευελπιστούμε να συνεχιστούν αυτές οι επαφές και τώρα στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, θα συναντηθούμε στο Κάιρο. Θα γίνει η σύσκεψη των υπουργών εξωτερικών των αραβικών χωρών με τους συναδέλφους τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ευχόμαστε να βρεθεί και εκεί και να εκδοθεί μια απόφαση υπέρ της διμερείς σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, αυτές οι σχέσεις οι οποίες είναι, μπορώ να πω, ιστορικές, τις οποίες δεν έχουν επηρεαστεί κατά την διάρκεια με το πάροδο του χρόνου και μπορώ να πω ότι σιγά-σιγά μεγαλώνουν, μεγενθύνονται αυτές, το μέγεθος αυτών των πολύ άριστων σχέσεων. Καμα شرحت لي مع الوزير والكارن الوزارة الوضع على حقيقته في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار الذي اتخذ على مستوى القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الجمعية العامة من أجل رفع مستوى فلسطين إلى دولة مراقبة وأن هذا القرار لا يستهدف عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها أو استبدال العملية التفاوضية على الإطلاق بل نعمل من أجل تعزيز كل ذلك. Εξήγησα στον αξιότιμο κύριο Υπουργό πώς είναι η κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρθηκα στο αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής να αποκτά ιδιότητα παρατηρητή στον ΟΓΕ. Αυτή η ιδιότητα, αυτό το αίτημα δεν αναιρεί
δεν αντικαταστάτης διαπραγματεύσεις, ούτε είναι απομόνωση του Ισραήλ ή κάτι άλλο, αλλά είναι μια σταθερή στάση της Παλαιστινιακής Αρχής. نحن نعتقد أن توجهنا إلى الجمعية العامة هو من أجل الحصول على عدالة نسبية انتظرناها منذ فترة طويلة ومن أجل ضخ دم جديد في عملية تفاوضية تعطلت منذ فترة بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσω του αιτήματος αυτού θέλουμε να αποκατασταθεί ένα δίκαιο, μια δικαιοσύνη μετά από πάρα πολύ καιρό.